Με την είδηση που αφορά στα φάρμακα, να καλησπερίσουμε τον κύριο Νίκο Κωστάρα, είναι Γενικό Διευθυντή τη Φαρμακευτική Ικβία. Καλώ ήρθατε. IQVIA. IQVIA. Α, με ah, συγχωρείτε. Κύριε Κωστάρα, ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σα και την παρουσία σα. Και να ξεκινήσουμε αφού μα πείτε, καταρχά, για να ξέρουν και οι τηλεθεατέ τη Ναυτεμπορική TV, ποιο είναι το αντικείμενο δραστηριότητα τη εταιρεία παγκοσμίω αλλά και στην Ελλάδα. Καλησπέρα σα. Ευχαριστώ καταρχά για την πρόσκληση. Η IQVIA είναι μια Αμερικάνικη εταιρεία mm -hmm. ε, και δραστηριοποιείται σε πάνω από 100 χώρε. Έχουμε ε, συνολικά πάνω από 82.000 εργαζομένου παγκοσμίω, στην Ελλάδα έχουμε ξεπεράσει του 300. Και προσφέρουμε υπηρεσίε κατά κύριο λόγο προ φαρμακευτικέ εταιρείε, αλλά και σε άλλε εταιρείε και οργανισμού οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο τη υγεία. Ε, οι τέσσερις κατηγορίε, οι τέσσερι πυλώνε των υπηρεσιών ε, στι ε, οποίε δραστηριοποιούμαστε, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ω εξή. Το ένα είναι ανάλυση δεδομένων. Άρα, συγκεντρώνουμε και αναλύουμε τα δεδομένα των πωλήσεων των φαρμάκων από τα φαρμακεία ή από τα νοσοκομεία ή τα στοιχεία τη συνταγογραφία των γιατρών, ανώνυμα εννοείται. Τα επεξεργαζόμαστε στατιστικά και τα δίνουμε στι φαρμακευτικέ εταιρείε. Και σε όλε άλλε εταιρείε που μπορεί να είναι καταλωτικών ειδών, οι οποίε δραστηριοποιούνται στον χώρο του φαρμακείου. Και έτσι βλέπουν τα μερίδια του και τι επιδόσει του. Άρα, μπορεί μια φαρμακευτική εταιρεία να καταλάβει στις, στα καρδιολογικά σκευάσματα, ας πούμε, ή σε άλλα σκευάσματα άλλων κατηγοριών, στο κεντρικό νευρικό σύστημα και άλλα, πώ είναι τα μερίδια του σε κάθε περιοχή. Άρα, έτσι βγαίνουν οι στόχοι του, έτσι βγαίνουν τα μπόνου του. <Συζε> έτσι ε, βγαίνουν ε, τα αποτελέσματα των προηγούμενων ετών και των προηγούμενων τριμήνων, ούτω ώστε να πούνε ότι είμαστε τώρα πούμε, στο 10% και θέλουμε να αμυνθούμε και να πάμε στο 11%. <Συζε> έτσι. Άρα προσπαθούν να δούνε τι επιδόσει του. Τα στοιχεία τη IQVIA είναι το λεγόμενο gold standard σε όλη τη φαραγγευτική αγορά. Δηλαδή, όλη η φαραγγευτική αγορά με τα δικά μα τα στοιχεία. <daudate> <wow> Αυτό είναι ο πρώτο ε, πυλώνα, η ανάλυση των δεδομένων. Το δεύτερο είναι οι συμβουλευτικέ υπηρεσίε. Με βάση τα δεδομένα τα οποία είπαμε, καθώ και με δεδομένα τα οποία μπορεί να έχουν ήδη πελάτε ή άλλοι φορεί να υπάρχουν διαθέσιμα ή τα οποία μπορεί να βρίσκουμε μέσω ερευνών αγορά, τα συνδυάζουμε και βγάζουμε χρήσιμα αποτελέσματα για του πελάτε. Α πούμε, ότι μια εταιρεία έχει 100 γιατρικού επισκέπτε και θέλει να του ανεβάσει και θέλει να πάει σε 150 και προσπαθεί να δει σε ποιε θεραπευτικέ κατηγορίε θα μπει. Ναι. Άρα, και, σε, και πού θα του βάλω του καινούριου ε, ιατρικού επισκέψει, σε αυτή την περιοχή, στην άλλη περιοχή. Με τι συχνότητα θα βλέπουμε του γιατρού, Όλα αυτά λοιπόν ε, μπορούμε να τα κάνουμε εμεί. Καθώ και άλλε αναλύσει, όπω οι ελληνικέ εταιρείε έχουν πολύ ε, έντονο εξαγωγικό προφίλ, ιδίω τα τελευταία χρόνια. Άρα, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να τι βοηθήσουμε να στοχεύσουν τι κατάλληλε αγορέ του εξωτερικού για να βελτιώσουν τι εξαγωγέ του. Άρα και τι πωλήσει του. Mm -hmm. Ο τρίτο πυλώνα. Είναι η τεχνολογία. Υπάρχουν τεχνολογικέ λύσει, οι, οι οποίε έχουμε, κατά κύριο λόγο φυσικά προ τι φαρμακευτικέ εταιρείε. Δεν θέλω να πάω σε τεχνικά πολλή θέματα. Πάντω, ένα κομμάτι έχει να κάνει με το να προσφέρουμε πλατφόρμε τεχνολογικέ στι φαρμακευτικέ εταιρείε, CRM συστήματα, για να πηγαίνουν και να επισκέπτονται ε, του γιατρού ή τα φαρμακεία. Άλλη λύση είναι το λεγόμενο multi-channel marketing, καθότι έχουμε βάση δεδομένων. Ε, τις οποίες χρησιμοποιούμε και μπορούμε να στέλνουμε πάρα πολλά emails, ε, προς τους, ή να κάνουμε άλλου είδους ηλεκτρονικές υπηρεσίε, webinars κτλ. προς την ε, ιατρική ε, κοινότητα. Και τέλος ε, η κορονίδα είναι το BI, το λεγόμενο, που είναι Business Intelligence Solutions, mm -hmm. που σημαίνει ότι έχουμε τη δυνατότητα για λογαριασμό των πελατών να φτιάχνουμε τα reports όπως θέλουν, όχι μόνο στο τοπικό επίπεδο, δηλαδή στην Ελλάδα, αλλά σε παγκόσμιο. Σας το λέω αυτό γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε φτιάξει ένα hub για BI solutions, για τέτοιες λύσεις λοιπόν, και με μια ομάδα 35 περίπου ανθρώπων στην Ελλάδα μπορούμε και υλοποιούμε λύσεις για διάφορες χώρες του εξωτερικού. Mm -hmm. Ο τέταρτος πυλώνας είναι οι κλινικές μελέτες. Mm -hmm. Αυτό προέκυψε σαν αποτέλεσμα τη ειχόνευσης που κάναμε το 2016 με μια άλλη Αμερικάνικη εταιρεία που λεγόταν Queen Tiles. Mm -hmm και γι' αυτό προέκυψε και το όνομά μα το IQVIA. Είναι από την IMS τη μία και το Κουνιτάρι στα δύο αρχικά. Και είναι το IQVIA, η οποία ήταν κορυφαία στον χώρο των κλινικών μελετών. Και πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία δύο χρόνια, ιδίω με τον κορονοϊό, ε, γίναμε όλοι γνώστε, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, τι θα πει κλινικέ μελέτε, γιατί είδαμε πόσο γρήγορα αναπτύχθηκαν ε, και τα εμβόλια. Έτσι ήταν, ήταν πολύ μεγάλη η χρήση τη τεχνολογία στον χώρο του, των κλινικών μελετών, τόσο ώστε να επιταχυνθούν πάρα πολύ όλε οι, ε, οι εργασίε όποιε είναι απαραίτητε, γιατί δουλεύουμε πάρα πολύ αυστηρά πρωτόκολλα για κλινικέ μελέτε, ώστε να βγουν τα, τα αποτελέσματα. Επομένω, εγκατακλείδη, ανάλυση δεδομένων, συμβουλευτικέ υπηρεσίε, τεχνολογικέ λύσει και κλινικέ μελέτε. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τώρα ποιε είναι οι σημαντικότερε εξελίξει για την IQVIA στην Ελλάδα. Και απλώς μια ερώτηση επιπλέον. Πότε ιδρύθηκε και αν η Ελλάδα αυτή τη στιγμή αποτελεί πραγματικά μία από τις χώρες που είναι στην πρωτοπορία. Θα σου πω. Ε, στην Ελλάδα είμαστε από το 1968. Ε. Πολλά χρόνια. Πολλέ δεκαετίες. 54 χρόνια. Μάλιστα. 54 χρόνια. Όσα είμαι κι εγώ. Λοιπόν, με άλλο χαρακτήρα. Ε, ε, ήταν μια εταιρεία η οποία ήταν μόνο εταιρεία που ε, σχετιζόταν με τα δεδομένα. Δηλαδή, όταν εγώ ήρθα στην εταιρεία το 2009, ήταν μόνο μια εταιρεία με ανάλυση δεδομένων. Δεν υπήρχε ούτε συμφιλετική ούτε mm -hmm. καμία από τι άλλε υπηρεσίε που, που, που είπαμε προηγουμένω. Σιγά-σιγά όμω ε, επεκταθήκαμε στου υπόλοιπου ε, 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 πυλώνε. Τα σημεία έτσι, τα οποία κάνουν τη μεγάλη διαφορά, νομίζω ήταν το 2020, όπου πήραμε την έγκριση και από το εξωτερικό για να φτιάξουμε τα δύο hubs. Το ένα ήταν ε, της τεχνολογίας, για τα BI, που είπαμε προηγουμένως, για τις ε, λύσεις ε, BI, και το δεύτερο για Health Economics. Στο ένα έχουμε περίπου 35 άτομα, στο δεύτερο απασχολούμε περίπου ε, 23 άτομα. Λοιπόν, περίπου 60 άτομα δουλεύουν για γιατί είναι σημαντική εξέλιξη. Καταρχάς, γιατί το να δώσουν στην Ελλάδα την έγκριση από, τα, από το εξωτερικό, από τα κεντρικά μας, να φτιάξουμε το ΧΑΠ στην Ελλάδα, είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης στις κανόντες των Ελλήνων, εργαζομένων, Να παράγουν πολύ υψηλό ποιοτικό αποτέλεσμα. Και είναι γνωστό ότι δουλεύουμε και πάρα πολύ στην Ελλάδα και μιλάμε και καλά τι ξένε γλώσσε. Επομένω, νομίζω ότι είμαστε καλύτεροι από άλλε χώρε και είμαστε και αρκετά οικονομικοί στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ήταν ε, πολύ μεγάλη εξέλιξη. Γιατί ήταν μεγάλη εξέλιξη, πέρα από το γεγονό ότι προσλάβαμε όλου αυτού του ανθρώπου, είναι ότι ε, φέραμε πολλού ανθρώπου από το εξωτερικό. Mm -hmm. Δηλαδή, ε, κάναμε πραγματικότητα, θα έλεγα το brain gain. Γιατί για να φέρουμε του ανθρώπου να δουλεύουν για, για, τα hubs, πολλοί από αυτού ήρθαν απ' έξω. Ε, Επομένω, κατα, καταλαβαίνετε τώρα, ε, τα τελευταία δύο-δυόμιση δύο, χρόνια, από τι αρχέ του 20, έχουμε καταφέρει και έχουμε διπλασιάσει τον αριθμό των εργαζομένων μας. Ήμασταν 150 και το αρχές του 20 και τώρα είμαστε 305. Mm -hmm. Πολύ εντυπωσιακό. Από αυτούς τους 150 που προσλάβαμε σε 2-2,5 χρόνια, το 1 τρίτο είναι Έλληνες του εξωτερικού. Μάλιστα. Δηλαδή, φέραμε Έλληνες από την Αγγλία, από τη Σουηδία, από την Ολλανδία, ακόμα και από Αμερική και από Ιταλία, να έρθουν να δουλέψουν στην Ελλάδα. Δηλαδή, αφήσαν την εταιρεία τους, που δεν ήταν η IQV, σε άλλες εταιρείες δουλεύαν και ήρθαν να δουλέψουν εδώ. Mm -hmm. Φυσικά, υπήρχαν και τα αντίστοιχα φορολογικά κίνητρα τα οποία έχουν ψηφιστεί, όπως γνωρίζετε αλλά υπήρχε και μια μεγαλύτερη σταθερότητα και υπήρχε και ελκυστικότητα από την εργασία. Γιατί δεν ήρθαν σε χαμηλά αμοιβόμενε εργασίε. Δηλαδή, οι άνθρωποι που, έχουμε, που προσλαμβάνουμε εμεί είναι υψηλού μορφωτικού επίπεδου, με μεταπτυχιακά και διδακτορικά κατά κύριο λόγο. Και σαφέστατα κάνουν εξειδικευμένε δουλειέ. Δεν, 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 παίρνουμε απλού εργάτε, όπω καταλαβαίνετε. Επομένω, αυτοί οι άνθρωποι βοηθά, είναι πραγματικό brain gain. φέρνουμε εγκεφάλου, φέρνουμε μια στην Ελλάδα. Τα οποία δουλεύουν εδώ και έχουν μεγάλη εμπειρία από το εξωτερικό. Άρα ο καθένα έχει το δικό του background το οποίο φέρνει πίσω, οι δικέ του εμπειρίε. Και αυτά όλα ενώνονται και νομίζω ότι βοηθάνε και την ελληνική οικονομία και τη την εταιρεία και του πελάτε μα. Εν μέρει, έχετε δώσει ένα σκέλο τη επόμενη ερώτηση. Δηλαδή, εν μέρει, απαντήσατε στην επόμενη ερώτηση που είναι πώ ενισχύει η IQV για την ελληνική οικονομία. Και το brain gain είναι πολύ σημαντικό, αλλά σίγουρα υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Σίγουρα, σαφέστατα. Ένα τρόπος τρόπο τον, είπαμε ήδη. Αλλά υπάρχουν, όπω είπατε, πολύ σωστά και άλλοι. Καταρχά, να πούμε ότι εμάς, οι πελάτε μα είναι και οι ελληνικέ εταιρείε και οι πολυεθνικές εταιρείε. Ωραία. Στι ελληνικέ εταιρείε. Όπω γνωρίζετε, οι ελληνικέ εταιρείε το τελευταίο διάστημα έχουν ανακοινώσει και έχουν ξεκινήσει και υλοποιούν, όχι απλώ έχουν ανακοινώσει, μια σειρά από μεγάλα επενδυτικά σχέδια για δημιουργία ε, νέων ε, εργοστασίων ναι, ναι. ή νέων ερευνητικών κέντρων. Mm -hmm. Αυτό είναι πολύ μεγάλη εξέλιξη, γιατί και αυτοί με τη μεριά του τραβάνε, ε, φέρνουν Ελλένε ε, από το εξωτερικό. Εμείς, λοιπόν τι κάνουμε. Ε, έχουμε, ας πούμε, μία λύση, η οποία είναι τεχνολογική λύση, ένα software, το οποίο είναι για το λεγόμενο για ποιοτικό έλεγχο. Για Quality Management System. Δεν γίνεται μέχρι τώρα ποιοτικό έλεγχο στα εργοστασία. Σαφέ θα τα γίνεται και είναι και πάρα πολύ αυστηρό και ελέγχονται από το και τα λοιπά. Όμω. Άλλο αν το κάνει με χειροκίνητε διαδικασίε, και άλλο αν το κάνει με ένα software το οποίο σου επιτρέπει να το κάνει πολύ πιο γρήγορα, ναι, ναι. πολύ πιο οικονομικά και σαφέστατα να ανεβάσει και το προφίλ σου όταν μιλά με του ξένου. Δηλαδή, όταν μια ελληνική εταιρεία μιλάει με του ξένου, είναι διαφορετικό να του πει ότι έχω ένα QMS software το οποίο. Του εξασφαλίζει, βέβαια εξασφαλίζει. Είναι, είναι στα κορυφαία, ιδίω όταν πρόκειται ε, για ε, Αμερικάνικη λύση. Επομένω, υπάρχει αυτό το χέγγιο. Άρα, τι γίνεται, βοηθάμε έμεσα τι ελληνικέ βιομηχανίε να ανεβάσουν το επίπεδό του. Άρα, στην ουσία, εξάγουν περισσότερο mm -hmm. και ε, έρχονται χρήματα έμεσα στην ε, ε, ελληνική ε, οικονομία. Άλλο τρόπο, βοηθάμε ε, πρακτικά ελληνικέ εταιρείε που θέλουν να εξάγουν στην Αμερική να πάρουν έγκριση από τον FDA. Mm -hmm. Για να πάρει έγκριση από τον FDA, περνά σε ένα τρομερά δύσκολο και απαιτητικό mm -hmm. ε, audit. Εμεί λοιπόν του δίνουμε τη δυνατότητα να του περάσουμε, να περάσουμε εμεί το audit αυτό, ούτως, γιατί έχουμε μεγάλη εμπειρία, ούτω ώστε όταν έρθει το FDA να το περάσουμε. Και το έχουμε κάνει. Δηλαδή υπάρχουν ελληνικέ εταιρείε, του έχουμε βοηθήσει και έχουν εξάγει στην Αμερική, η οποία έχει πάρα πολύ υψηλέ τιμέ στα φάρμακα. Επομένω, ανεβάζουν πάρα πολύ εύκολα τον τζίρο. Άρα φέρνουμε επιπλέον εισόδημα. Φυσικά, όπω είπατε προηγουμένω, επαναλαμβάνω το κομμάτι του brain gain. Γιατί. Γιατί όταν έχουμε του ανθρώπου που είπαμε ότι δουλεύουν στα hubs, αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν για project του εξωτερικού. Που ναι. μπορεί αυτό να είναι στη Βραζιλία, μπορεί να είναι στη Γερμανία, μπορεί να είναι στην Ιρλανδία, στην Ισπανία, έχουμε πάρα πολλά τέτοια projects. Αυτοί λοιπόν χρεώνονται, εμεί του χρεώνουμε στο εξωτερικό. Άμα. Σαν αποτέλεσμα, φέρνουμε εισόδημα. Σωστά. Εμεί δηλαδή τώρα, με του ανθρώπου που έχουμε, έχουμε, φέρουμε πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ εισόδημα στην Ελλάδα. Mm -hmm. Και ταυτόχρονα έχουμε και του παλιού ικανοποιημένου για δουλεύει στην Ελλάδα. Δεν δουλεύει άλλο στη Γερμανία. Σωστά. Άρα και είναι στο σπίτι του και φέρουμε εισόδημα στην Ελλάδα και έχει φορολογικέ απαλλαγέ. Άρα υπάρχουν συνολικά αποτυπώματα. Και τελευταίο και νομίζω ότι είναι τεράστια αξία είναι οι κλινικέ μελέτε. Ναι. Για τι οποίε νομίζω θα. Θα το φορολογικά πούμε φορολογικά. αυτό. Πριν πάμε στι κλινικέ μελέτε, δώστε μα το 2022. Τελικά ήταν καλή χρονιά για εσά. Τώρα, αφού ολοκληρώνει τη χρονιά, να μπορεί να μα δώσει μια εικόνα. Το... Χωρί νούμερα, φαντάζομαι, απλώ να μα δώσει μια γεύση. Το 22 ήταν επίσης εξαιρετική χρονιά. Πρέπει να σας πω ότι ελληνική, το ελληνικό unit είναι από τα πιο επιτυχημένα στην Ευρώπη επί χρόνια. Mm -hmm. Έχουμε καταφέρει δηλαδή να ανεβαίνουμε για να, ξεπερά, να, να ξεπερνάμε συνεχώ τους ε, στόχους μας. Και αυτό το κάνουμε επειδή είμαστε προσιλωμένοι, είμαστε πελατοκεντρικοί, είμαστε προσιλωμένοι στην ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη και γι' αυτό είμαστε πάντα δίπλα στον πελάτη για να προσπαθούμε να καταλαβαίνουμε ποιε είναι ανάγκε και να προσπαθούμε να, τα, ε... να βρίσκουμε λύσει. Το καλό και το κακό ταυτόχρονα με τι υπηρεσίε, σε αντίθεση με το να έχει ένα FMCG προϊόν που ήρθε πακεταρισμένο από το εξωτερικό και αυτό είναι τελείωσε, είναι ότι εμεί τι προσαρμόζουμε ή τι δημιουργούμε. Ανάλογα με το τι θέλει ο πελάτη. Επομένω, πρέπει να είστε δίπλα στον πελάτη να καταλαβαίνουμε ποιε είναι οι ανάγκε του και να πηγαίνουμε να του παρέχουμε αυτά που θέλουμε. Όταν το κάνουμε αυτό, λοιπόν, είναι ευχή έργων γιατί είναι και ικανοποιημένοι πελάτε και είπαμε τα αποτελέσματα για την ελληνική οικονομία. Ωραία. Πάμε τώρα λοιπόν για τι προοπτικέ στον χώρο των κλινικών μελετών. Ποιε είναι, Θα μπορούσε να πει κάποιο ότι είναι εξαιρετικέ εφόσον ληφθούν οι απαραίτητε αποφάσει κατά κύριο λόγο από την πολιτική ηγεσία. Αρκεί να σου πω κάποια νούμερα. Σαν χώρα, η Ελλάδα είναι η πρώτη-τελευταία στην κατακεφαλήν επένδυση σε κλινικέ μελέτε. Είμαστε στην δηλαδή. Στην Ευρωζώνη ή παγκοσμίω. Στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Έτσι, στην Ευρώπη. Λέω στην Ευρώπη βάζοντα ναι, και ναι, τι ναι. χώρε εκτό Ευρωζώνη. Ναι, 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 ναι. Μιλάμε για τι 27 χώρε τώρα που έχει, έχει η Βρετανία. Ναι, ναι. Άρα, άρα, είμαστε... Άρα, είμαστε, άρα, είμαστε... πολύ χαμηλά. Ε, είμαστε σε κατάσταση πάνω. Είμαστε δηλαδή κάτω από 100 εκατομμύρια. Είμαστε γύρω στα 80, 90, ναι, κάπου ναι. εκατομμύρια. Δεν μετρούνται ακριβώ. Ε, ε Ετησίω το χρόνο. Όλε οι εταιρείε. Όχι εμεί. Όλε οι εταιρείε. Μάλιστα. Αν είμαστε στο μέσο όρο, θα είχαμε μια επένδυση γύρω στα 500 εκατομμύρια. Σκεφτείτε τώρα, κάθε ευρώ που επενδύεται σε κλινικέ μελέτε mm -hmm. έχει ένα οικονομικό αποτύπωμα 2,2. Δηλαδή για κάθε ένα ευρώ σου επιστρέφει στην οικονομία 2,2. Mm -hmm. Πώ? Μέσω εργοδοτικών σφορών, μέσω φόρων, μέσω κατανάλωση κτλ. Εμεί, σαν εταιρεία, global παγκοσμίω, έχουμε 26 δισεκατομμύρια δολάρια υπογεγραμμένε συμβάσει. Κλινικών mm -hmm. μελετών. Και στην Ελλάδα έχουμε είπαμε, γύρω στα 80. Έτσι. Αυτό... Άρα έχουμε γύρω στα 300 φορέ παραπάνω. Είναι... Κάτι, αυτό είπαμε, είπαμε είναι σε όλε τι χώρε. Ναι. Δεν μπορούσαμε να τα φέρουμε όλα στην Ελλάδα. Με Αλλά φάμε. θα μπορούσαμε να, να τα διπλασιάσουμε, να τα διπλασιάσουμε. Ναι. Ναι. Δεν, δεν είναι τίποτα τρομερό. Να γίνει η αρχή, τέλο πάντων. Ναι, άρα πρέπει να γίνει και. Πρέπει να πω εδώ ότι έχουν γίνει αρκετέ προσπάθειε, αρκετά σημαντικά βήματα και από την πολιτική ηγεσία και από του υπόλοιπου φορεί, δηλαδή από το ΣΦΕΕ, από τον ΧΑΚΡΟ, που είναι το Hellenic Association of CRO. CRO είναι οι εταιρείε ναι. κλινικών μελετών. Άρα, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορεί δουλεύουμε αρμονικά. Θα μπορούσαμε να δουλεύουμε λίγο πιο γρήγορα, έτσι να έχουμε λίγο περισσότερη όθηση στην πολιτική ηγεσία. Δεν μα διακρίνει η ομαδική δουλειά στην Ελλάδα. Το οποίο θα μα βγει σε κακό, Όχι, είναι ομαδική δουλειά, αλλά ίσω δεν είμαστε τόσο γρήγοροι. Mm. Γιατί πρέπει να γίνουμε πιο γρήγοροι, Γιατί όσο δεν γινόμαστε εμεί, οι άλλε χώρε που δρούν ανταγωνιστικά είναι πιο γρήγοροι και μα ξεπερνάνε. Άρα η, η απόσταση από αυτού μεγαλώνει. Άρα, όταν εγώ, σαν IQVIA προσπαθώ να, προσ, να φέρω να προσελκύσω κλινικέ μελέτε στην Ελλάδα, αν μια χώρα είναι πιο γρήγορη λόγω θεσμικού πλαισίου mm. και υλοποίηση και ταχύτητα υλοποίηση, τότε θα μου την πάρουν ε, την δέκα, ε, θα πάρουν τα λεφτά και δεν θα έχουμε εδώ ανθρώπου, δεν θα φέρουν τον brain gain, δεν θα όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Και δεν θα έχει την κατάλληλη και την υψηλού επίπεδου ε, βοήθεια, υποστήριξη, ο ασθενή. Αυτό είναι σημαντικό. Έτσι. Τώρα, κύριε Κωνστάρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι δεν έχουμε θεσμικό πλαίσιο ή δεν έχουμε επαρκές θεσμικό πλαίσιο για αρχή. Θεσμικό πλαίσιο υπάρχει. Επαρκές δεν είναι 100% αλλά είναι 90% ή 95%. Άρα πρέπει να φτιαχτεί το υπόλοιπο 5 με 10%. Σαφέστατα. Αλλά πρέπει να, υλο, να υλοποιηθεί ακριβώ και το ήδη υπάρχουν και ψηφιστέν. Mm. Άρα, μερικέ φορέ στην Ελλάδα, ξε, γνωρίζετε, μπορεί να έχουμε ένα νόμο να μην εφαρμόζεται 100%. Mm -hmm. Άρα, υπάρχουν κάποια χρονοδιαγράμματα στα οποία πρέπει ένα φορέα να απαντήσει για να εγκρίνει μια κλινική μελέτη και δεν τηρούνται. Όμω, κάθε μέρα που δεν τηρούνται και καθυστερεί η κλινική μελέτη, το ίδιο το νοσοκομείο μπορεί να μην το γνωρίζει ή αυτό που, που καθυστερεί. Όμω η φαρμακευτική πληρώνει κάποιε εκατοντάδε χιλιάδε δολάρια για κάθε μέρα καθυστέρηση. Yeah. Και λέει, γιατί να τα δώσω εγώ τα χρήματά μου στην Ελλάδα, δεν τα δίνω σε μια άλλη χώρα που είναι πιο γρήγορη. Άρα είναι αγώνα δρόμου. Άρα υπάρχουν προοπτικέ μεγάλε. Έχουμε αξιόλογο, πάρα πολύ αξιόλογο επιστημονικό προσωπικό. Έχουμε ανθρώπου και φορεί οι οποίοι όλοι δουλεύουν προ αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει όμω να δουλέψουμε πιο γρήγορα και πιο αρμονικά. Είναι κάτι το οποίο. Θα βοηθηθεί και η ελληνική οικονομία, θα βοηθούν και οι ιδιωτικέ εταιρείε, θα βοηθούν τα νοσοκομεία, κυρίω όμω θα βοηθηθεί ο ασθενή. Γιατί τα φάρμακα στα οποία γίνονται κλινικέ μελέτε είναι τα πλέον. αυτά που βρίσκονται στην κορυφή τη τεχνολογία. Είναι η τελευταία εξέλιξη των φαρμάκων. Είναι αυτά που μετά από μερικά χρόνια, όταν εγκριθούν, μπορεί να δίνουν κάποιε χιλιάδε δολάρια. Και τώρα τα δίνουν δωρεάν. Και εμεί καθόμαστε και τα κοιτάζουμε και λέμε, τα θέλω. Σωστά. Ο πληθωρισμό, η ενεργειακή κρίση σα αγγίζει και σαν εταιρεία ή σαν κλάδο, τι βλέπετε. Ποιον δεν αγγίζει, σαφέστερα να μα αγγίζει. Γιατί μα αγγίζει, Καταρχά, έχουμε και εμεί αυξημένα κόστη. Ένα, ναι. Είναι το πολύ απλό. Ε, το δεύτερο είναι ότι επειδή επηρεάζονται οι πελάτε μα, επηρεάζομαστε και εμεί. Γιατί οι πελάτε μα, οι οποίοι παράγουν τα φάρμακα, ε, παραπονιούνται δικαίω και λένε ότι εγώ έχω στάνταρ τιμή, φιξαρισμένη τιμή στο φάρμακο, γιατί η τιμή του φαρμάκου δεν είναι ελεύθερη. Mm -hmm. Είναι συγκεκριμένη. Επομένω, έχω αυξημένο κόστο παραγωγή. Πρέπει να. Έχω αυξημένα κόστη για το packaging, αυξημένα κόστη για τα πάντα, για τι πρώτε ύλε κτλ. Όλα εργατικά. Άρα το κόστο που πουλά είναι δεδομένο. Mm -hmm. Άρα το σημειώνει το κέρδο. Ιδίω σε μια περίοδο στην οποία, όπω είπαμε προηγουμένω, πρέπει να επενδύσουν. Mm -hmm. Σωστά. Άρα λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα τομέα που δεν επηρεάζεται από την αύξηση των επιτοκίων και από τον πληθωρισμό από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ο δικό μα τομέα επηρεάζεται αρκετά. Στην περριά τη παραγωγή για τι ελληνικέ εταιρείε σημαντικά. Στι πολυεθνικέ επίση επηρεάζονται γιατί και εκεί, επειδή έχουμε δεδομένο budget, φαρμακευτικό μπάτζετ, budget, το οποίο είναι σχετικά μικρό και έχει μείνει σταθερό για πάρα πολλά χρόνια, ενώ τα φάρμακα είναι συνεχώς, έρχονται τα πιο καινούργια που είναι πιο, πιο ακριβά, άρα ανεβαίνει το spending, άρα τελικά η, η, τα, τα έξοδα δηλαδή που πρέπει να δώσει το κράτο, το κράτο όμω δεν έχει να το δώσει, άρα γυρίζει πίσω στου φαρμακευτικέ και του λέει το υπερβάλλον που χαλάσαμε, δώστε το μου πίσω. Σωστή. Άρα λιγότερα μπάτζετ διαθέσιμα. Μιλήσατε για το brain gain που κάνετε στην εταιρεία για να ελοπιούσετε του στόχου σας. Τα Ελληνόπουλα που τελειώνουν ανάλογες σχολές, υπάρχει επάρκεια δυναμικού ή δεν μπορείτε να, να, βρείτε στελέχη όπως πολλές εταιρείες, όχι μόνο του κλάδους αλλά και άλλων της ελληνικής βιομηχανίας. Τα τελευταία χρόνια ε, έχουμε κάνει πολύ μεγάλες προσπάθειες για να ανοιχτούμε και εμείς το κοινό, ούτω, γιατί εμείς είμαστε μια εταιρεία B2B, δηλαδή είμαστε προς εταιρείες, άρα δεν είμαστε πολύ γνωστοί. Mm -hmm. Έτσι. Ε, σα ξέρουν αυτοί άρα, που δεν σα ξέρουν. Μα ξέρουν αυτοί που είναι στο χώρο. Ναι, Αυτός Αυτό που δεν ναι. έχει μπει ακόμα στο χώρο, δηλαδή ένα τελειόφυτο, δεν μα γνωρίζει πολύ ναι, καλά. Ναι. Ισχυρό ναι. Γι' αυτό το λόγο έχουμε κάνει πάρα πολλέ προσπάθειε τα τελευταία τρία χρόνια και με το παν, πανόραμα επιχειρηματικότητα, στο οποίο συμμετέχουμε σαν μεγάλη χορηγή και από εκεί και πέρα φωνάζουμε διάφορου ε, τελειόφυτου από φίτου μεταπτυχιακών ή προπτυχιακών και του κάνουμε, εντάξει για την εταιρεία, του κάνουμε μια παρουσίαση. Και ταυτόχρονα έχουμε ε, και συστήματα, ε, τα λεγόμενα συστήματα internships, τα οποία φέρνουν ανθρώπου για δοκιμαστική περίοδο τριών μηνών-έξι μηνών, μηνών ούτω ώστε να μάθουν την, την εταιρεία. Στο ερώτημά σα, ε, πριν κάποια χρόνια από την περίοδο του κρίση, ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Ε, τώρα έχουν δυσκολέψει, όμω επειδή έχουμε πάρα πολύ καλό προφίλ στην αγορά εργασία, ε, βρίσκουμε εμεί ανθρώπους ανθρώπου ακόμα και έχουμε ανθρώπου οι οποίοι έρχονται στην εταιρεία μα και του ενδιαφέρει να μάθουν την, να κερδίσουν από την εμπειρία την οποία του δίνουμε. Γιατί με όλου αυτού του χώρου, του πυλώνε που σα είπα προηγουμένω που ασχολούμαστε, υπάρχει πληθώρα επιλογών να δουλέψει κάποιο στο τμήμα μα ή στην εταιρεία μα ή να πάει στο εξωτερικό. Έχουμε δηλαδή κάνει εξαγωγή ταλέντων τα τελευταία χρόνια. Κύριε Κωστάρα, είμαστε μία μικρή χώρα. Ωστόσο, κάνατε μία αναφορά ότι είναι ανεπτυγμένη η ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Θα θέλατε να μας πείτε δύο κουβέντες παραπάνω. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία έχει κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια. Ε, μπορώ να πούμε ότι τη βοήθησε η κρίση, γιατί όταν ε, έχεις να αντιμετωπίσει μία αγορά, όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια η ελληνική φαρμακευτική αγορά, η οποία έπεφτε λόγω τρομερών μειώσεων στι ε, τιμέ, άρα αναγκαστήκανε, πιεστήκανε και έγιναν πολύ πιο εξωστρεφεί. Mm-hmm. Πώ τι βοήθησαμε εμεί, επειδή έχουμε συστήματα που του δίνουμε τα στοιχεία των πωλήσεων όλων των υπόλοιπων αγορών, άρα πόσο μεγάλη είναι κάθε, κάθε χώρα. Ένα αυτό. Ε, δεύτερον όμω, όπω είπαμε προηγουμένω, πιεστήκανε, αυξήσαν πάρα πολύ τι εξαγωγέ του με αποτέλεσμα να εξάγουμε τώρα πάνω από 120-130 χώρε η ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Είναι τεράστιο ο αριθμό των χωρών στι οποίε εξάγουμε. Είμαστε χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα έχουμε υψηλά ποιοτικά στάνταρ για την παραγωγή. Βέβαια, άρα προημένα, είναι, όλο, πάντας, είναι ναι. ναι, Δεν είναι ένα φάρμα το οποίο έρχεται κάπου από την ναι. από Ανατολή και από γιατί, τρίτες για που χώρες έχουμε για να πολύ ψηλά στάνταρ. Δηλαδή η ελληνική βιομηχανία είναι εγγύηση ποιότητα όσον αφορά τα φάρμακα τα οποία βγάζει. Αυτό ανεβάζει και επειδή έχουμε σχετικά χαμηλό κόστος μπορούμε και εξάγουμε σαν ε, χώρα, δηλαδή εξάγουμε όπως είπα σε, σε τόσες χώρες και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ανέβει το image των, ε, της ελληνικής φαραγκοβιομηχανίας στο εξωτερικό. Άρα έχει γίνει πολύ καλή δουλειά, έχουν έρθει και εκεί πολύ αξιόλογα στελέχη, πάρα πολύ αξιόλογα στελέχη και από ε, πολιτικές αλλά και από το εξωτερικό. Επομένως νομίζω ότι ε, το πεδίο ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια θα είναι, θα είναι λαμπρό με τι επενδύσει που γίνονται. Δηλαδή, είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο οι επενδύσει, ένα κόμμα δύο νομίζω, οι επενδύσει που θα γίνουν τα επόμενα τρία-τέσσερα χρόνια, βοηθούμενου mm -hmm. φυσικά του κλίματο και από το RRF, mm -hmm. από το Ταμείο Ανάκαμψη. Και ανθεκτικότητα, ναι. Από το Ταμείο και ανθεκτικότητα. Άρα θα γίνει πιο ανθεκτική με το Ταμείο Ανθεκτικότητα. Σα mm -hmm. ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο χρόνο πέρασε νεράκι. Βλέπετε, φτάσαμε και 25. Να σα ευχαριστήσουμε, να ευχηθούμε καλέ γιορτέ και καλέ προσλήψει στου νέου που έρχονται και σα υποβάλλουν βιογραφικά, φαντάζομαι, αρκετά. Σα ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Ε, για τον χρόνο σα και για τι ερωτήσει. Νομίζω ότι δώσαμε μια καλύτερη εικόνα τη της, της εταιρεία. Οι προοπτικέ είναι καλέ για το χώρο τη υγεία γενικότερα, εφόσον υπάρχει τα κατάλληλη βοήθεια από τι αρμόδιες φορεί. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο. Να είστε πρόνο. καλά, κύριε Να είστε καλά, καλά. Καλή, καλή συνέχεια. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο πάμε να.